τη δική του συγκινητική συμβολή στο κύμα αλληλεγγύης που αγκαλιάζει τους πυρόπληκτους της Ιεράπετρας, την ώρα που ο δυσκίνητος κρατικός μηχανισμός καθυστερεί και κοφεύει, κατέθεσαν ήδη οι Ολλανδοί λάτρεις του Μύρτου, που δεν έμειναν ασυγκίνητοι από το δράμα που βιώνουν οι πυρόπληκτοι κάτοικοι της περιοχής. Οι άνθρωποι αυτοί, επειδή αισθάνονται Μυρτιανοί, και εμείς έτσι τους βλέπουμε, όποτε συμβεί κάτι στο χωριό, είτε καλό είτε κακό συμμετέχουν όπως μπορούν στην προσπάθεια αποκατάστασης είτε ζημιών είτε χαράς που όταν συμβαίνει στο χωριό. Μόνιμοι κάτοικοι και συχνοί επισκέπτες της περιοχής από την Ολλανδία ανταποκρίθηκαν άμεσα στην έκκληση που έκανε μέσω διαδικτύου ο κύριος Ντίκ Ράιντερ, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στην περιοχή εδώ και περίπου 11 χρόνια, διευθύνοντας μια μικρή ξενοδοχειακή επιχείρηση. One time I said to Mr. Pandalakis, I'm a ξένος here, and then he became very angry. So that makes that you are one of the people of Myrtos. Οι εικόνες της καταστροφής ήταν αρκετές για να ξεκινήσει μια προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων, τα οποία είναι απαραίτητα για να σταθούν στα πόδια τους δεκάδες αγροτικές οικογένειες της περιοχής που είδαν τις περιουσίες τους να αφανίζονται. Και μου έφερε μαζί με τον σύντροφό του σε ένα μαξιλάρι μέσα, αυτό εδώ που βλέπετε, που πήρατε φωτογραφία, το οποίο ανοίγοντάς το ήταν μια επιταγή ουσιαστικά. Ο Ντίκ Ράιντερ είναι μόνιμος ευεργέτης του Μύρτου, καθώς είναι εκείνος που μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2012 προσέφερε στην τοπική κοινωνία ένα μικρό πυροσβεστικό όχημα. Then we could help with a car from the Netherlands, a fire car, and guests and friends helped us with 6,000 euro. And we have some left about that, and that is what we combine now. And that's why we could give this amount yesterday. Από την επόμενη μέρα της καταστροφής στην Ιεράπετρα ξεκίνησε μια τεράστια εθελοντική προσπάθεια από την τοπική κοινωνία ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα και να δοθούν στις οικογένειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Σε μόλις 48 ώρες συγκεντρώθηκαν και μοιράστηκαν σε 13 αγροτικές οικογένειες τα πρώτα 5.300 ευρώ.